Τα εγγένεια του ανακαινισμένου χώρου του ναυτικού ομίλου ναυπάκτου πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα στο Άλσος του Γρυμπόβου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου, με αφορμή την έναρξη των μαθημάτων ιστιοπλοείας, έκανε άνοιγμα στην κοινωνία και σύμφωνα με τον πρόεδρο του ομίλου, Γιώργο Κοτρώνη, φιλοδοξία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να αποτελέσει ο Ναυτικός Όμιλος Ναυπάκτου σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα σημείο αναφοράς για την πόλη, ενώ έκανε αναφορά τόσο για τη δράση του ομίλου όσο και για τα ευεργετήματα από την ενασχόληση με τη θάλασσα. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον είμαι θυμών, κατά την συνεπίκεια. Μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά θες αυτόν ηγεσίες, ειρήνη κυβέρνησε την ζωή ημών. Δώσα Κύριε τον λόγο σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκα στις εψευέσει κατέναντίον δωρούμενους και το σαλπιλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σον Παρθέον αξίους ημάς, ίσον Θεοτόκου και Παρθένε, παρορώσα τα πνιγελήματα ημών και παρέξουσα οι άμαρτα. Όπως ακούσατε στο Ευαγγέλιο το οποίο διαβάσαμε προηγουμένως, αλλά και την ευχή την οποία αναφέρομαι στον Θεό, η Εκκλησία και ο Χριστός βασικά είχε πολύ μεγάλη σχέση με τη θάλασσα. Πολλές φορές βάδιζε πάνω στη θάλασσα, μια φορά τουλάχιστον φέρεται στα Ευαγγέλια. Πολλές φορές με τον λόγο του, τον οποίο αφήθηκε, έφερε γαλήνη στη θάλασσα και τα λοιπά. Όλη τη ζωή ήταν γύρω από τη θάλασσα Γενισαρέτ ή της Καπερναούμ. Λίμνη ήταν, αλλά επειδή ήταν πάρα πολύ μεγάλη, έμοιαζε όπως η θάλασσα και εκεί κάλεσε τους μαθητάς του τους πρώτους μαθητάς του αποστολικό αξίωμα και στην αποστολική οδό. Αλλά και η χώρα μας έχει πολύ μεγάλη σχέση με τη θάλασσα. Είναι μια πολύ ωραία χώρα, δηλαδή βλέποντας ακόμη και όχι την ιστορία της, αλλά θα έλεγα όπως πριν από λίγο καιρό το είπα, αλλά βλέποντας και στο χάρτη τη χώρα μας, είναι πολύ όμορφη χώρα. Εύχομαι να έχετε δύναμη στο σύλλογο αυτό και στον όμιλο, να μάθουν τα παιδιά και να κολυμπάνε, αλλά και να ασχολούνται και με τα σκάφη, ώστε να θασέβουν τη θάλασσα, να μην είναι η θάλασσα η οποία θα μας θασέβει και θα μας κυριαρχεί, αλλά εμείς να κυριαρχούμε από τις θαλάσσες. Άρα λοιπόν να ασχολείστε πολύ καλά με τη θάλασσα, και μια γενικότερη ευχή να δώσει ο Θεός να μην τα θαλασσώνουμε και ως κράτος και ως έθνος και ως άτομα και πρόσωπα. Εγώ ήθελα να πω ότι ασχοληθήκαμε με το ναυτικό όμιλο και θέλουμε έτσι να βοηθήσουμε όσο δυνατόν περισσότερο την ανάπτυξη του ναυταπλητισμού. Ένας από τους κύριους λόγους είναι για να δώσουμε μια διέξοδο στα παιδιά και στους γονείς. Γιατί καμιά φορά λέμε μια διέξοδο στα παιδιά, αλλά η διέξοδο που λέμε στα παιδιά είναι και διέξοδο για τους γονείς. Να βρουν τα παιδιά μια σωστή ενασχόληση ώστε να μην κάθονται σε ένα καναπέ και παίζουν PlayStation όπως μου λέει για να γονιώσουν λίγο, αλλά να βγουν στη φύση. Η φύση μπορεί να είναι ένα ποδήλατο, μπορεί να είναι όπως έχουμε δίπλα μας, μπορεί να είναι ένα το βόλεϊ, το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, αλλά σίγουρα σε μια πόλη σαν τη δικιά μας είναι και η θάλασσα. Σε αυτή την κίνηση ας πούμε θέλουμε να βοηθήσουμε και γι' αυτό στείλουμε έτσι σε νέες βάσεις το νόμιλο και ζητάμε και την βοήθεια όλων. Καμιά φορά μου με ρωτάνε τι βοήθεια θέλουμε. Η πρώτη βοήθεια που ζητάμε και νομίζω ότι την έχουμε μέχρι στιγμής, αλλά θέλουμε περισσότεροι, είναι οι γονείς να φέρουν τα παιδιά τους. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω λύνονται. Το παρόν έδωσε η Δημοτική Αρχή Ναυπακτίας, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων της περιοχής, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας της Ναυπάκτου και μαθητές με τους γονείς τους. Η πόλη μας είναι ταυτισμένη με τη θάλασσα. Και το όνομά της παραπέμπει ευθέως στη θάλασσα. Γιατί η ανάγκη να επικοινωνήσουν οι άνθρωποι των τρίων ετών του Κορυφιακού τους έκανε να αναπηγήσουν εδώ τα πλοία τους, τα πρώτα τους πλοία, και έτσι η πόλη να πάρει και το όνομα της κάτω από ένα σπάνιο. Θα έλεγα ότι σήμερα οι δραστηριότητες της θάλασσα είναι περιορισμένες σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να είναι. Ο στόχος μας σαν Δημοτική Αρχή είναι να κάνουμε την Άφτωπο πραγματικά μια πόλη που θα έχει μεγάλη σχέση με τη θάλασσα. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά με την ενίσχυση
σωματείων που ασχολούνται με τα σπόρτα θαλασσινά και την ενίσχυση του ναυτικού ομίλου, στον οποίο πραγματικά επενδύουμε πάρα πολλές ελπίδες για να καταφέρουμε αυτό. Θέλω να σας δηλώσω, εκφράζοντας την άποψη της Δημοτικής Αρχής, ότι θα είμαστε στο πλευρό σας με ό,τι αυτό σημαίνει για μας, γιατί πραγματικά το πιστεύουμε απόλυτα αυτό. Και τα πρώτα βήματα που κάνουμε από κοινού δείχνουν ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο, σε ένα δρόμο που δεν έχει αγκαλιάσει η κοινωνία, και αυτό φαίνεται από την προσέγγιση των μικρών παιδιών και τη συμπαράσταση των συντριπτών. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι στη νέα περίοδο που ελπίζουμε και τα οικονομικά μας να είναι καλύτερα, ή να το πω αλλιώς, τα χρέη μας να είναι λιγότερα, θα συμβάλλουμε ώστε πραγματικά αυτό που λέμε τώρα να γίνει πραγματικότητα. Εμείς στα εκπαιδευτήρια Πάτου, σε συνεργασία με το Ναυτικό Όμιλο, είπαμε να ξεκινήσουμε κάτι το διαφορετικό. Πιστεύουμε ότι η θάλασσα βοήθησε τον ελληνισμό. Εμείς όμως πρέπει να την γνωρίσουμε από κοντά, γι' αυτό κύριο μέλημά μας, όχι ως εκπαιδευτήρια, αλλά και ως βασική αρχή εκπαίδευσης των Ελλήνων, πρέπει να είναι και η ιστιοπλοεία όπου ενδείχνεται και όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί. Έτσι, Ντάφαρτος είναι μια περιοχή όπου η ιστιοπλοεία, η κολύμβηση επιβάλλεται. Για ποιο λόγο? Και για τη διαβίου άσκηση ακόμα, αλλά και για πολλά άλλα ωφέλη. Επιτέλους, οι ΔΕΗ πρέπει να βρουν και το άλλο στοιχείο πέρα από την παραλία που κάθονται και τους βλέπουμε και τους καμαρώνουμε με τον καφέ τους και την ηρεμία τους και τη μουσική τους, να φεύγουν και αρκετές ώρες προς τη θάλασσα και να την απολαμβάνουν και να γυμνάζονται και να χαίρονται και στη θάλασσα.